Κυρίες και κύριοι, έχουν υποθεί ήδη πάρα πολλά και δεν θα σας κουράσω μάλλον. Με δύο σύντομες εισηγήσεις θα τελειώσουμε την παρουσίαση των θέσεών μας. Πολύ συνοπτικά, μια αρχική παρατήρηση. Ο τομέας φορολογικής πολιτικής είναι το πλέον προνομιακό πεδίο άσκησης κριτικής στην κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τρεις κυρίως λόγους. Είναι ο τομέας όπου η κυβέρνηση καταγράφει τις μεγαλύτερες αποτυχίες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τομέα άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Δείτε τα στοιχεία από την κατάρρευση των εσόδων του Ιανουαρίου, περιμένουμε να δούμε σε λίγες μέρες του Φεβρουαρίου, δείτε την τραγική κατάσταση των φορολογικών υπηρεσιών και μην δείτε πώς θα περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, δείτε πώς θα περιγράφουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του IMF, του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείτε την άδικη και βάρβαρη φορολογική πολιτική που ασκούν. Είναι τρία επιχειρήματα της κατάρρευσης της πολιτικής τους, της αποτυχίας τους. Ο δεύτερος λόγος είναι η τεράστια πολιτική απόσταση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ με τις θέσεις της κυβέρνησης στα θέματα φορολογικής πολιτικής. Χάος μας χωρίζει στα θέματα φορολογικής πολιτικής με την κυβέρνηση. Και απέναντι στη δική τους βαρβαρότητα και ανικανότητα, εμείς θα την παραβάλλουμε, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, προτάσεις με λογικές δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνολική πρόταση στα θέματα φορολογικής πολιτικής. Έχει συνολική πρόταση και απέναντι στα 16 ΦΕΚ με φορολογικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί από τον Ιούλιο, εμείς έχουμε μία συνολική πρόταση και όχι μία συνεχή αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Σε ορισμένα σημεία θα σταθώ μόνο από την εισήγηση, γιατί στο έντυπο που σας έχει μοιραστεί είναι όλα μέσα καταγεγραμμένα. Στις προτάσεις που έχουμε πρώτα απ' όλα για την ανακούφιση των πολιτών από τα χρέη. Μία πολύ επίκαιρη πρόταση, η οποία έχει κατατεθεί από συνδικαλιστικούς φορείς και εμείς την υιοθετήσαμε. Μία πρόταση η οποία πρέπει να υιοθετηθεί, διότι διαφορετικά θα δούμε τους πολίτες να χάνουν το μισθό τους, τη σύνταξή τους, την τραπεζική κατάσταση που έχει ο παππούς ή η γιαγιά για να αντιμετωπίσει άμεσες ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν προτείνουμε πολύ απλά να υπάρχει μία ρύθμιση για το θέμα των χρεών, όπου θα προστατεύει ένα επίπεδο εισοδήματος. Ένα επίπεδο εισοδήματος που το ορίζουμε στα 750 ευρώ, εάν αφαιρεθεί από το μισθό ή από τις απολαβές γενικά του πολίτη, το κόστος του στεγαστικού δανείου ή το κόστος για τα ιατρικά έξοδα ή για το ενίκιο. Στα 750 ευρώ λοιπόν το χρέος σταματάει η εφορία να ενοχλεί τον πολίτη και δεν του διαγράφει το χρέος, αλλά το αφήνει στην άκρη και ξαναψάχνει τον πολίτη όταν το εισόδημά του αυξηθεί. Αυτή είναι η απάντησή μας και έχουμε και μία κλίμακα μέχρι ένα σημείο, διότι αυτό δεν λέμε να ισχύσει για όλα τα εισοδήματα. Έχουμε και μία κλίμακα και λέμε ότι αυτό να ισχύσει για άνεργους, για χαμηλομισθωτούς και για χαμηλά εισοδήματα μισθωτών και συνταξίουχων, μικρομεσαίων, αυτοαπασχολούμενων κτλ. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να προστατεύσουμε την περιουσία του πολίτη. Διότι θυμόσαστε στην προεκλογική περίοδο την καταλογίζαν στο ΣΥΡΙΖΑ το τι θα κάνει με τις περιουσίες των πολιτών, ενώ σε λίγο καιρό οι περιουσίες των πολιτών θα φυγούν από τις διεκδικήσεις της εφορίας και από τις διεκδικήσεις των τραπεζών. Έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα της προστασίας των πολιτών από τα χρέη στην εφορία. Όπως επίσης έχουμε και μια πρόταση για διευκόλυνση των επιχειρήσεων στο κομμάτι των χρεών που έχει το δημόσιο προς τις επιχειρήσεις. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παραλογισμός. Εμείς λοιπόν προτείνουμε μια λογιστική κυκλοφορία του χρέους που έχει το δημόσιο προς τις επιχειρήσεις και να αφήσει η κυβέρνηση αυτά τα διάφορα, ήρθαν τα χρήματα, θα δώσω τόση επιστροφή, θα κάνω αυτό με το ΦΠΑ, θα κάνω το άλλο κτλ. Εμείς προτείνουμε ένα πολύ απλό λογιστικό χειρισμό αυτού του χρέους. Δηλαδή, το δημόσιο χρωστάει χρήματα σε μια βιοτεχνία. Η βιοτεχνία χρωστάει χρήματα στους εργαζόμενούς της. Να μπορέσει να κυκλοφορήσει το χρέος και οι εργαζόμενοι να πληρώσουν με αυτά τα χρήματα το φόρο εισοδήματος που χρωστάνε στην εφορία. Το δημόσιο χρωστάει στη βιοτεχνία, η βιοτεχνία στο βενζινάδικό της, να μπορέσει να κυκλοφορήσει το χρέος και να πληρωθούν τα χρέη από το βενζινάδικο στο δημόσιο ή στο Δήμο. Χρωστάει η βιοτεχνία στην εταιρεία που έχει τα είδη συσκευασίας, η εταιρεία με τα είδη συσκευασίας χρωστάει ΦΠΑ, να κυκλοφορήσει το χρέος και να μπορέσει να γίνει αποπληρωμή. Μία ολοκληρωμένη πρόταση μέσα από τραπεζική διαδικασία, με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Όπως επίσης έχουμε και πολλές άλλες προτάσεις για το θέμα των επιχειρήσεων, για την αποσύνδεση, αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία που γίνεται σήμερα, που για να υποβάλεις δηλώσεις εισοδήματος
η ΦΠΑ πρέπει να καταβάλει και ποσό και ταλαιπωριόμαστε όλοι πολίτες και φορολογικές υπηρεσίες για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και μια σειρά από άλλες προτάσεις. Όπως επίσης προτείνουμε για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκεκριμένες προτάσεις και προτάσεις που τους δίνουν μια ανάσα στα μεγάλα χρέη, στα προβλήματα που έχουν κτλ. Στα θέματα φοροδιαφυγής η πρότασή μας. Τα θέματα φοροδιαφυγής είναι η αιχμή στις προτάσεις μας. Γι' αυτό και αν δείτε τις προτάσεις μας ως προς τον όγκο που καταλαμβάνουν στο φυλάδιο, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η πρότασή μας για τα θέματα φοροδιαφυγής και η πρότασή μας για τα θέματα οργάνωση των φορολογικών μηχανισμών. Και είναι για τα θέματα φοροδιαφυγής, διότι δεν θέλουμε να πάμε σε παλαιότερες δικές μας αναφορές, ερωτήσεις στη Βουλή, παρεμβάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς τα λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια. Δείτε τελευταία την επικαιρότητα. Την κατάθεση του κυρίου Νικολούδη, του Προέδρου για την αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος στην Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας. Την κατάθεση των στελεχών του ΣΔΟΕ στη Βουλή για τη λίστα Λαγκάρτ. Όπως επίσης και την έκθεση Ιδούνου του και Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπα και πριν, για τις φορολογικές υπηρεσίες. Που κρατάμε τις διαφωνίες μαζί της ως προς το στην ουσία της πολιτικής της, αλλά κρατάμε και την περιγραφή της τραγικής κατάστασης των φορολογικών υπηρεσιών. Τι αναδεικνύουν αυτά τα τρία επιχειρήματα σε σχέση με την κατάσταση των φορολογικών υπηρεσιών και της φοροδιαφυγής? Την πλήρη αποτυχία, την πλήρη κατάρρευση. Γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή μέσα από οργανωμένους φορολογικούς μηχανισμούς. Στη δική μας πρόταση θα δείτε αναλυτικά την πρότασή μας για το τι πρέπει να γίνει, για το πώς θα γίνει και κυρίως ποιες υπηρεσίες θα το κάνουν. Και επιμένουμε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, στα θέματα φοροδιαφυγής με μια μεγάλη ανάλυση στην πρότασή μας, διότι θεωρούμε ότι από εκεί μπορούν και να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και να βρεθούν έσοδα και να υπάρχουν κανόνες στην αγορά, διότι η φοροδιαφυγή στρεβλώνει και τη λειτουργία της αγοράς. Στο θέμα της εξυπηρέτησης του πολίτη επίσης έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που μακάρι να γινόταν δεκτές από την κυβέρνηση και να εξυπηρετούσαμε καλύτερα τον πολίτη. Προτείνουμε να σταματήσει πλέον με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όχι με ευχές, να πηγαίνει ο πολίτης στις εφορίες, να γίνει επιτέλους στην Ελλάδα αυτό που γίνεται εδώ και 20 χρόνια σε ευρωπαϊκές χώρες, να εξυπηρετείται δηλαδή μέσω του ίντερνετ ή μέσω τηλεφωνικών κέντρων. Προτείνουμε να σταματήσει ο πολίτης να συμπληρώνει φορολογική δήλωση όταν τα στοιχεία του τα έχει το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή να πηγαίνει προεκτυπωμένη ή μέσω του ίντερνετ η δήλωση συμπληρωμένη στο πολίτη και ο πολίτης να την αποδέχεται ή αν έχει κάποιο πρόβλημα να πηγαίνει στην εφορία με βάση τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Και προτείνουμε να καταργηθεί όλη αυτή η ιστορία, η γραφειοκρατική, η τρελή του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας, του ΆΜΚΑ, αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας, του αριθμού Δημοτολογίου, αριθμού Φορολογικού Μητρώου, αριθμού Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών, αριθμού Φακέλου και ένα σωρό άλλα, και να αντικατασταθούν όλα αυτά από έναν μοναδιαίο, από έναν ενιαίο και μοναδικό αριθμό, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πιο σωστή η οργάνωση των υπηρεσιών και το χτύπημα της φοροδιαφυγής. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι αυτά που σας παρουσιάσαμε σήμερα, όσο πιο συνοπτικά μπορούμε, γιατί σεβόμαστε για τον χρόνο σας και θέλουμε κυρίως να ακούσουμε εσάς. Άλλη μια εισήγηση είναι του συντρόφου του Άγγελου του Κούρου και μετά θα μιλήσετε. Δεν είναι τελικές μας θέσεις. Διότι εμείς είναι σαφέστατο, τα ακούσατε με σαφήνεια από τις προηγούμενες ομιλίες, ότι έχουμε αρχές, άξονες, συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Δεν λέμε πράγματα που είναι ανεφάρμοστα. Είμαστε σε πολλούς τομείς πιο ρεαλιστές από αυτά που λένε κάποιοι οι οποίοι κυβερνούσαν τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά δεν είμαστε και δογματικοί. Καταθέτουμε τις προτάσεις και μέσα από διάλογο με την κοινωνία θα καταλήξουμε. Διότι όπως υπόθηκε, εμείς θέλουμε μια φορολογική πολιτική που δεν θα βασίζεται στην επιβολή. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας στην κοινωνία, καταθέτουμε τις προτάσεις στο εσωτερικό του κόμματος, διότι θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα φτάσουμε σε μια φορολογική πολιτική, διότι είμαστε σίγουροι ότι για να μπορέσουμε, όταν έχουμε την ευθύνη της κυβέρνησης, να διαχειριστούμε τα θέματα φορολογίας, πρέπει να έχουμε τη στήριξη της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.